Λοιπόν, για άλλη μία φορά θα ήθελα να σας ευχαριστήσω για την παρουσία σας, όλους εσάς εκπροσώπους των μέσων ενημέρωσης. Σήμερα θα γίνει μία συνέντευξη με τον κύριο Κίσα, τον Διευθυντή της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας, για ένα σημαντικό θέμα. Ίσως το πιο σημαντικό από αυτά που θα εξελιχθούν μέσα στο 2016. Γιατί η επανέκθεση στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και η για πρώτη φορά έκθεση σε αυτό το χώρο των δίδυμων κούρων της Τενέας θεωρώ ότι είναι το πιο σημαντικό γεγονός από όλα όσα έχουν συμβεί ή θα συμβούν μέσα στο 2016. Ξεκινώντας λοιπόν να καλωσορίσω τον Διευθυντή, τον Κωνσταντίνο τον Κίσα, να τον ευχαριστήσω για ό,τι έχει κάνει μέχρι σήμερα ως Διευθυντής της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας για τους χώρους που είναι στην ευθύνη του στα διοικητικά όρια του Δήμου Κορινθίων, να τον ευχαριστήσω ιδιαίτερα για την επιστημονική τεκμηρίωση που προηγήθηκε πριν από 5 χρόνια μετά από ανασκαφές που έγιναν στο χώρο της Τενέας, μια επιστημονική τεκμηρίωση που βοήθησε αποφασιστικά να έρθουν οι κούροι στην Κόρινθο, να έρθουν οι κούροι εκεί που τότε λέγαμε στη γη που τους γέννησε, γιατί αυτή η προσπάθεια ήταν μια προσπάθεια κόντρα στο λεγόμενο αθηνοκεντρικό κράτος που πάντα είναι ισχυρό, που πάντα θέλει σημαντικά ευρήματα να εκτίθενται στο Κεντρικό Αρχαιολογικό Συμβούλιο και θέλει τα υπόλοιπα μουσεία περιφερειακά της χώρας να έχουν ως το δυνατόν λιγότερα ευρήματα. Έτσι το λέω εγώ λαϊκά, όπως το αισθάνομαι, όπως το έχουμε εισπράξει όλοι εμείς και στην Κόρινθο αλλά και στην υπόλοιπη χώρα τα προηγούμενα χρόνια. Η προσπάθεια ήταν μεγάλη, ολοκληρώθηκε με μία επιμέλεια που θα δείτε ότι υπάρχει στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Η επανέκθεση έχει μια ιδιαίτερη φροντίδα και όλοι πιστεύω θα εντυπωσιαστούμε από αυτό το αποτέλεσμα όπως έχει διαμορφωθεί τώρα στον χώρο του Μουσείου. Γιατί είναι σημαντικό πράγμα η επανέκθεση και η για πρώτη φορά έκθεση των κούρων? Γιατί αυτά τα τόσο σημαντικά ευρήματα που για πρώτη φορά εκτεθούν θα βοηθήσουν, εγώ πιστεύω, σε κατακόρυφη αύξηση των επισκεπτών στην αρχαία Κόρινθο. Γι' αυτό λοιπόν είναι σημαντική η δουλειά που έχει προηγηθεί. Κύριε Κίσα, εγώ να κλείσω πάλι, καλώντας βεβαίως τους Κορίνθιους και τις Κορίνθιες, Τετάρτη 7.30 ώρα να είναι στην αρχαία Κόρινθο, γιατί πρέπει να τιμήσουμε και μία δουλειά που έγινε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας, να είμαστε οι τυχεροί να δούμε για πρώτη φορά μοναδικά εκθέματα που θα εκτεθούν στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου και ιδιαίτερα τους δίδυμους κούρους, να είμαστε εκεί για να γίνει μία τελετή αντάξια της σημασίας που έχει για την Κόρινθο, για την Κορινθία, για όλους εμάς η επανέκθεση που θα γίνει στο Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου. Το Αρχαιολογικό Μουσείο της Αρχαίας Κορίνθου βρίσκεται στην καρδιά του ομώνυμου αρχαιολογικού χώρου και λειτουργεί υπό την ευθύνη της Εφορίας Αρχαιοτήτων Κορινθίας. Αποτελεί ένα από τα ιστορικότερα μουσεία της ελληνικής περιφέρειας, με μεγάλη επισκεψιμότητα, η οποία άγγιξε τους 160.000 επισκέπτες το 2015. Το μουσείο ανεγέρθηκε το 1931-32 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Stuart Thompson με πρωτοβουλία της Αμερικανικής Σχολής Κλασικών Σπουδών με σκοπό να στεγάσει τα ευρήματα των ανασκαφών της Αρχαίας Κορίνθου. Το 1950 ακολούθησε η επέκτασή του προς ανατολικά, η οποία ολοκληρώθηκε το 1953. Πρόκειται για ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον κτίριο από πλευράς αρχιτεκτονικής δομής, κατασκευαστικών λεπτομεριών και ένταξης στο αρχαιολογικό τοπίο τυπικό της αρχιτεκτονικής σχολής του Σικάγου. Η αρχική του έκθεση περιελάμβανε 4 αίθουσες. Την αίθουσα προϊστορικών αρχαιοτήτων, την αίθουσα κλασικών αρχαιοτήτων, την αίθουσα του Ασκληπιού
και την αίθουσα των Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων. Το 2001 εγκαταστάθηκε στην αίθουσα Ρωμαϊκών Αρχαιοτήτων μια εμβόλυμη εκθεσιακή ενότητα με τίτλο «Επιστροφή στη Γενέθλια Γη», στην οποία παρουσιάζονται 274 επαναπατριστέντα, αρχαία αντικείμενα που είχαν κλαπεί από το μουσείο το 1990 και εντοπίστηκαν στη Φλόριντα των ΗΠΑ των Ηνωμένων Πολιτειών 10 χρόνια αργότερα. Το 2007, στο πλαίσιο έργου χρηματοδοτούμενο από το τρίτο κοινοτικό πλαίσιο στήριξης, έγιναν έργα διαμόρφωσης και βελτίωσης των υποδομών και της εικόνας του μουσείου, ενώ πραγματοποιήθηκε και η επανέκθεση της αίθουσας των προϊστορικών αρχαιοτήτων και της αίθουσας του Ασκληπίου. Το 2012, η ΤΕΟΣ ΛΑΜΤΑ ΖΙΤΑ Εφορία Προϊστορικών και Κλασικών Αρχαιοτήτων ανέλαβε την πρωτοβουλία εξυγχρονισμού των υποδομών και του εκθεσιακού προγραμματισμού του μουσείου. Στο πλαίσιο αυτό ανασχεδιάστηκε η κίνηση των επισκεπτών και υλοποιήθηκε η επανέκθεση της νότιας, πρώην κλασικής αίθουσας, ενώ στους εκθεσιακούς χώρους προσθέθηκε μια νέα αίθουσα, η Ανατολική, η οποία ως τότε λειτουργούσε ως αποθήκη. Μετά από 4 χρόνια εντατικής προσπάθειας που περιελάμβανε τόσο το σχεδιασμό όσο και την υλοποίηση εκτεταμένων λειτουργικών παρεμβάσεων στο μουσείο, η Εφορία Αρχαιοτήτων Κορινθίας παρουσιάζει στους επισκέπτες του Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου τις δύο ανακοινισμένες αίθουσες του με θέμα τη ζωή και την ιστορία της πόλης κράτους της Κορίνθου από τον 10ο αιώνα έως το 146 π.Χ. οπότε και καταστράφηκε από τα Ρωμαϊκά στρατεύματα. Στόχο του έργου αποτελεί η γνωριμία του κοινού με μία από τις σημαντικότερες πόλεις του αρχαίου ελληνικού κόσμου που επηρέασε όσο λίγες την πορεία και εξέλιξη του σύγχρονου δυτικού πολιτισμού. Στο πλαίσιο της εκτίθεται συνολικά 430 αντικείμενα, λίθινα, μετάλλινα, πύληνα, οστέινα και άλλα αντικείμενα, πολλά από τα οποία όμως προέρχονται από τις πρόσφατες ανασκαφές της αρχαιολογικής υπηρεσίας στην περιοχή. Στην έκθεση της Ανατολικής Αίθουσας εκτίθενται πλέον αντικείμενα από τις κόμες και τα ιερά της Αρχαίας Κορινθίας, μεταξύ των οποίων το επιτύμβιο σύνταγμα των δύο μαρμάρινων χούρων από την Τενέα με τις σαρκοφάγους τους από το νεκροταφείο της αρχαίας αυτής κόμης της Κορίνθου. Επίσης εκτίθενται οι σαρκοφάγους του Φιλιωμοντίου με την επιζωγραφισμένη καλυπτήρια πλάκα της και ο Λέων του Κοράκου, ένα μοναδικό επιτίμβιο μνημείο που διασώθηκε από τα χέρια αρχαιοκαπήλων και το οποίο εκτίθετο μέχρι πριν λίγους μήνες στο Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, το οποίο και μας το παραχώρησε αφότου αποδείχθηκε ότι πράγματι προέρχεται από την Κόρινθο. Στην έκθεση της νότιας αίθουσας εκτίθενται αντικείμενα από την πόλη, τα ιερά και τα νεκροταφεία της αρχαίας Κορίνθου, που αντιπροσωπεύουν όλες τις πτυχές του δημόσιου και ιδιωτικού βίου των Κορινθίων. Ανάμεσά τους ξεχωρίζουν η μαρμάρινη επιτύμβια σφίγγα της Αετόπετρας, αρχιτεκτονικά μέλη του Ναού του Απόλλωνα και πλήθος αντικειμένων που συνδέονται με την καθημερινή ζωή των αρχαίων Κορινθίων αλλά και την υπερπόντια εξάπλωση της πόλης στη Δυτική Μεσόγειο. Η έκθεση πλαισιώνεται με πλούσιο εποπτικό υλικό και οπτικοακουστικά μέσα που ενισχύουν τη μουσιακή εμπειρία των επισκεπτών. Η πράξη «Επανέκθεση Αρχαιολογικού Μουσείου Αρχαίας Κορίνθου» εντάχθηκε το 2013 στον άξονα προτεραιότητας 03, βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, του επιχειρησιακού προγράμματος Ανταγωνιστικότητα και Επιχειρηματικότητα και συγχρηματοδοτήθηκε από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης με το ποσό του 1.010.000 ευρώ. Το έργο μελέτης συγκόλλησης δομικής αποκατάστασης και αντισεισμικής προστασίας των δύο χώρων από την Τενέα Κορυφίας χρηματοδοτήθηκε από την Περιφέρεια Πελοποννήσου με το ποσό των 36.900 ευρώ και υλοποιήθηκε από την Εφορία Αρχαιοτήτων Κορυφίας σε συνεργασία με εξειδικευμένους επιστήμονες, συντηρητές και γλύπτες. Το έργο της επανέκθεσης θα παρουσιαστεί για πρώτη φορά την Τετάρτη στις 13 Ιουλίου, ώρα 19:30. Τα εγγένεια θα τελέσει ο Υπουργός Πολιτισμού και Αθλητισμού, κ. Αριστίδης Μαρκάς.